Ο βουλευτής της Τουλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Κουρουμπής, κατά την ομιλία του σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ανέφερε πως όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία κάλυπτε το 80% της εσωτερικής κατανάλωσης φαρμάκου, ενώ σήμερα καλύπτει μόλις το 13%, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις τελικώς δίδονται στις ήδη ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες. Επεσήμανε δε ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται στον χώρο του φαρμάκου πιέζουν συνεχώς την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ενώ πρότεινε την υιοθέτηση στρατηγικής στήριξης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ώστε την επόμενη πενταετία να καταφέρει να φτάσει στο 40% της εσωτερικής κατανάλωσης φαρμάκου, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια περίοδο που η κρίση διωγγώνει το φαινόμενο της ανεργίας. Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε ότι παρακολουθώντας κανείς τις φαρμακευτικές δαπάνες στη χώρα μας από το 2004 έως και το 2009, διαπιστώνει το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο χώρο αυτό, γεγονός για το οποίο ευθύνη φέρει και η Επιτροπή Τιμολόγησης του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία την περίοδο αυτή δεν προχώρησε σε τιμολόγηση φαρμάκων, ιδιαίτερα των γενοσύμων, με συνέπεια κάποιοι να κερδίζουν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Η φαρμακοβιομηχανία της Γερμανίας και όλης της κεντροευρωπαϊκής περιοχής. Για την πολιτική, την οικονομική στην Ελλάδα. Δεν μας λένε πόσα δισεκατομμύρια το χρόνο παίρνουν από την ελληνική οικονομία εις βάρος της εγχώριας παραγωγής, η οποία περιορίστηκε στο 13%. Και δυστυχώς οι πολιτικές που ακολουθούμε, κύριε Πρόεδρε, πιέζουν συνεχώς την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και εκείνο που θα ζητούσα πριν πω ορισμένες σκέψεις πάνω στο θέμα της τροπολογίας από την κυβέρνηση είναι μια στρατηγική στήριξη. Με στόχο στα επόμενα 4-5 χρόνια η ελληνική φαρμακοβιομηχανία με τους πιο αυστηρούς με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, για να έτσι μην δημιουργείται καμιά εικόνα ότι εδώ λέμε να κυκλοφορούν φάρμακα τα οποία δεν θα είναι αξιόπιστα, μα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές θα μπορέσει να πιάσει ένα ποσοστό που είναι το μέσο της Ευρώπης στο 40% της κατανάλωσης. Οφείλουν να επιστρέψουν στο δεκαπλάσιο. Ερωτώ, έγινε κανένας έλεγχος έστω και από τις σημερινές ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων γιατί υπήρξε εξαπάτηση ή όχι? Εγώ θέλω ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ξέρω ότι ή υπήρξε ή δεν υπήρξε. Αλλά πρέπει να το ξέρω, όχι να μην υπάρχει απάντηση. Και επί αυτών των ζητημάτων πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, διότι το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή βάλεται σε λίμνη. Από τους ανθρώπους των πλατιών, τους ανθρώπους που ζουν την απόγνωση, την ανεργία και τη φτώχεια. Και είναι δικαιολογημένα τα ερωτήματα και πλήττεται το πολιτικό σύστημα, πλήττονται και τα πολιτικά πρόσωπα και δεν μπορούν να πλήττονται όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Και πότε θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα? Γιατί σήμερα, κύριε Υπουργέ, δεν εφαρμόζουμε αυτό που εφαρμόζεται και στα νοσοκομεία? Δεν το γνωρίζω γιατί δεν εφαρμόζεται. Πού κολλάει όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα δημοσίου συμφέροντος, όταν η χώρα αυτή τη στιγμή απειλείται με αυτά που απειλείται, για να μην επαναλαμβάνομαι. Και εμείς δεν μπορούμε να συγκρουστούμε με όλους αυτούς, με όλα αυτά τα κυκλώματα για να αισθανθεί ο κόσμος ότι εδώ υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Θέτω ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, πόσα χρόνια έχει να πάει το ΣΔΟΕ στις πολυεθνικές του φαρμάκου? Ξέρετε ότι σήμερα με τις σημερινές εξελίξεις, με τη σημερινή φορολογία, την περσινή, μία ελληνική εταιρεία με 800 εργαζόμενους, με τζίρο 120 εκατομμύρια, πλήρωσε 15 εκατομμύρια φόρο. Μία πολυεθνική στην Ελλάδα με 200 εργαζόμενους, με 500 εκατομμύρια τζίρο, έβγαλε ζημίες. Να τους βγάλουμε και ένα δίσκο φιλανθρωπίας, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η ανοχή όμως πληρώνεται στους δρόμους